Σήμερα θα παίξω 10 από τα χειρότερα ποδοσφαιράκια που υπάρχουν. Και όχι, το F25 δεν είναι ένα από αυτά. Α, και θα έπρεπε. Οπότε σήμερα θα μπω, θα παίξω, θα βάλω και μια δικιά μου βαθμολογία. Και επίσης θα τους βάλουμε και σε ένα tier list. Να δούμε αν όντως αυτά τα παιχνίδια είναι ό,τι χειρότερο ή αν τουλάχιστον ένα παίζεται. Οπότε θα δούμε σήμερα, ρε φίλε. Πάμε στο πρώτο game. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται Football Streaker Simulator. Έχει βαθμολογία 2 στα 10. Αλλά την άλλη, τα άτομα που έχουν αφήσει η βαθμολογία λένε σχετικά καλά πράγματα. Π.χ. εδώ πέρα ο Candles Arcade λέει ότι άμα έχεις μια κακή μέρα, παίξε αυτό. Τι παιχνιδάρα, είμαι ευχαριστημένος με την αγορά μου. Το παιχνίδι είναι chill, πολύ απλό και διασκεδαστικό, το προτείνει. Οπότε, παιδιά, εγώ μπαίνω με καλές προσδοκίες σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι έχει να πει. Πάμε να δούμε. Madness έχω, λέει. Ω, κάτσε, τρέχω. Πώς τρέχω. Ρε, έχω και έχω τέτοιο στο κεφάλι μου, κυρίσκο. Health λέει εδώ πέρα, οπότε τι, απλά τρέχω. Ω, έρχονται να με τις κάμερες. Φωτογραφία. Ένα star, κάτσε να βγάλω φωτογραφία με τον star. Ωραία. Δεν έχω κάνει φωτογραφία. Άσε με ήσυχο. Ωπα, μου έρχονται τώρα οι συγκριτάδες, αφήστε με ήσυχο. Τρέχω. Οπότε έχω καταλάβει, πρέπει να κάνω περισσότερο χρόνο, έτσι. Ω, το χ ποιο είναι, τι κάνω, απλά βάζω τα χέρια μου, κοιτάξτε το. Γιατί μου έρχονται και παίκτες, ρε, παίκτες. Ω, σκοτώθηκε ο άλλος. Μια χαρά τα πάω, έτσι, δυναμίτης. Ρε, με χτύπησε! Με πέτυχε το ασθενοφόρο! Συγκριτάζεται να είναι πολύ αργή. Τρέξε. Παιδιά, δεν το πιστεύετε αυτό με παιχνίδι. Τι κάνω, τι παίζω εδώ πέρα. Γιατί έχω πάρει σαν μπούσο Super Mario. Ω, έρθει το ασθενοφόρο, τώρα το ασθενοφόρο πάει όλο και πιο γρήγορα. Τι συγκριτάζει, ω, κάτσε. Bye, have a great time. Πού πήγε, σκοτώθηκε. Παιδιά, τώρα έχουμε θέμα. Τώρα μου τις σκάσαν όλοι. Αφήστε με ήσυχο. Κοίτα πόσο γρήγορα πάει, Superman. Δεν είναι ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Defeat cheerleaders. Έχουμε και cheerleader τώρα. Τώρα μου κουλουθάνε όλοι την έξι. Έχω cheerleader. Έχω παίκτες. Έχω τον cameraman. Πώς το έχω πιο γρήγορα. Πού είναι η μπάλα. Την μπάλα θέλω να βάλω ένα γκολ. Ω, μου έρχεται και παίκτες. Ναι, μάρα σε με ήσυχο. Την μπάλα. Την μπάλα. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να βάλω ένα γκολ. Ένα γκολ. Βάλ το. Γκολε. Ναι, ρε φίλε. Τουλάχιστον βάλαμε ένα γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Θα του βάλω ένα 3 στα 5 γιατί είναι δημιουργικό, ρε φίλε. Πότε έχουμε δει παιχνίδι που είσαι απλά streaker και απλά τρέχεις να προσπαθήσεις να ξεφύγεις από τους securityάδες, τη τσιρκλίτη. Κοίτα τι γίνεται από πίσω του, εντάξει. Εγώ πέρασα ωραίο με το football streaker, θα το βάλω στο καλό απλά, παιδιά. Είναι παιχνίδι που άνετα θα μπορούσε να παίξει ένα μισά ώρα, 65 λεπτό. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι από τα 10. Πιο μετά έρχονται ακόμα πιο περίεργα παιχνίδια. Πίστεψε με, δεν θα να το χάσει αυτό. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Γκολάζο 2. Τόσο καλό τον Γκολάζο 1 που αποφάσισα να βγάλω και δεύτερο. Μία κριτική στο Steam από έναν με κάτι κινέζικα ονόματα, δεν ξέρω καν τι γράφει, λέει ότι ο χειρισμός των παιχτών είναι χάλια. Ας το πούμε. Κολλάζω λοιπόν, τι λέω εδώ πέρα. Quick match, street tour, tournaments. Όχι, απλά θέλω να κάνω ένα quick match, θα δούμε πώς παίζει το παιχνίδι. Λέει, έχει προωθημένες, έχει σέντρες. Κοίτα, εδώ πέρα τουλάχιστον όντως θα παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν είναι όπως το άλλο. Έχουμε και intro screen. Πώς κάτι έτσι ο δικός μου, ρε μπρο. Πώς να το πάρουμε σοβαρά το παιχνίδι, αν παίζουμε έτσι. Πάντως, ο χειρισμός δεν είναι κακός. Κοίτα, κάνω και skill. Ω, έκανα skill! Κάνα σκυλάκι κάνουμε. Γιατί τι, δεν έχει φάουλ! Λέτε, όχι, όχι, με το φάουλ, με το. Το βάλα αυτόν τον goal, δεν πιστεύω. Τι replay! Χρειάζεται replay! Τάκλιν, πώς κάνω, πώς αλλάζω παίχτη βασικά. Θέλω να αλλάξω παίχτη. Δεν μπορώ να αλλάξω παίχτη! Τον έχω. Μπορώ να τον σπρώξω. Πάλι αυτόν τον goal, δεν το πιστεύω εσύ! Τι γίνεται! Ένα goal μπορώ να βάλω. Ωραία! Ω, κάτι έκανα. Τάκλιν. Skill, shoot. Έχω βαρά δοκάρια. Ο άλλος ζωή αυτόν τον κόλλο, έχω βαρά δοκάρια. Πάσα. Ω, καλά παιδιά. Είναι σαν να παίζω παιχνίδι πλαίσιον ένα. Σουτ. Ναι! Γκολ! Βάλαμε γκολ! Απίστευτο! Ναι, αυτό είναι γκολ. Εδώ να δίνεις replay. Όχι αυτόν τον κόλλο που βάζουν οι άλλοι. Δεν κουνιούνται οι παίχτες μου. Δεν μπορώ να κουνηθώ! Δεν δουλεύει το χειριστήριο! Σπίστε τα πόδια. Ναι. Ό,τι καλύτερο. Πού το λέγεις, ρε φίλε, είμαι στην αντεπίθεση. Γιατί τι σου πελείπες να είναι. Ό,τι να έκλεψα, σουτ. Ναι! Πάμε το comeback, ρε ζει. Skills. Σούταρε. Τώρα το έχω μάθει. Πού! Από πού μπήκε! Πλάκα μου κάνεις, ρε ζει. Ούτε η A το παιχνίδι να βγάζε. Παραλίγο. Σουτ. Μπήκε. Από το κέντρο. Ναι! Όχι, έληξε! Όχι, ρε φίλε, χάσαμε. Ήταν τόσο κακό παιχνίδι που... Απ' την άλλη, μόλις το έμαθα λίγο, έμαθα και τι γλιτσές πρέπει να κάνω για να βάζω γκολ. Απλά σπάμα ραντουλέτα συνέχεια και το έβαζα. Οπότε γι' αυτό θα βάλω μια βαθμολογία των 2 στα 5, γιατί κάθε 3 και λίγο απλά δεν κουνάει τον παίχτη μου, δεν μπορούσα να τον ελέγξω. Οπότε γι' αυτό και τον Γκολάζο 2 θα το βάλω στο κακό, παιδιά. Δεν πέρασαμε τίποτα όσο καλά όσο πέρασα στο Football Streaker. Μέχρι αυτό δεν είχε τίποτα να κάνει με το ποδόσφαιρο, καν απλά ήταν σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Παιχνίδι νούμερο 3 είναι το No Fair Play. Το οποίο από ό,τι καταλάβει είναι ένα mix MMA, parkour και ποδόσφαιρο. Normal, λέει, no fair play, οπότε
Απλά ξύλο. Μερικές κριτικές, όπως εδώ πέρα του Μασταρέλα, λέει ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι που έχει παίξει στη ζωή του. Θα είναι όμως καλύτερο ή χειρότερο από τον Καλάζο 2. Έχασα τα υπόλοιπα 10 λεπτά λοιπόν και έκανα το tutorial και τώρα είμαι έτοιμος να μπω στο πρώτο game. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο πρώτο μας match λοιπόν. Έκανα όλο το tutorial. Μακάρι να μην το είχα κάνει, αλλά είμαστε εδώ πέρα, παιδιά. Αυτό το παιχνίδι είναι ό,τι να είναι. Έχει parkour, έχει ξύλο, έχει. Εδώ πέρα μπουνίδι. Τάκλιν, έχει, έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ, λέω. Τάκλιν, τάκλιν σου μπλε. Όχι, όχι, κάτι τα πόδια μου. Το φάγαμε. Όχι, το φάγαμε, ρε εσύ. Δεν είναι εμένα δουλειά μου να παίζω ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Εμένα δουλειά μου είναι να σταματάω τους αντιπάλους. Απλά παίζουμε ξύλο και τους κάνουμε τάκλιν. Το βάλα. Μπήκε, μπήκε. Ναι! Ναι! Μπροστά στη μάπα του, έτσι. Μπροστά στο πρόσωπο. Ναι. Τι θες. Έγραψα. Άγκρα Μέση. Άγκρα Μέση. Άγκρα Τζαβ. Άγκρα Τζαβ. Άγκρα Τζαβ. Ρε! Με σκοτώσανε! 2-1. Φύγαμε από την επίθεση. Μπράβο. Πάμε μποτάκι. Μποτάκι, σούταρε. Σου κάνω. Ναι, του άνοιξε το χώρο. Ναι! Ολογώ. All me. Έσπασε και πάρα τα πόδια 2 παιχτών και τον άφησε να μπει με στην περιοχή μόνο του. Παιδιά, νομίζω έπαιξα αρκετά για να κάνω την κριτική μου. Μπορώ να πω ότι ίσως να πέρναγα κάπως καλά, άμα είχα μια παρέα και παίζαμε. Γιατί τώρα η ιδέα του ξύλου με parkour, με ποδόσφαιρο, ακούγεται τρελή, αλλά μέσα στο παιχνίδι είναι ό,τι πιο αστείο. Θα του δώσω ένα 3,5 στα 5. Ο χειρισμός των παιχτών είναι χάλια για να παίξει όντως ποδόσφαιρο, οπότε γι' αυτό θα του βάλω απλά στο καλό. Γιατί εντάξει, έχει πλάκα απλά να σπάσει τα πόδια των άλλων, αλλά ποδοσφαιρικά δεν είχε τίποτα. Τώρα το επόμενο παιχνίδι, παιδιά. Δεν ξέρω τι μας ετοιμάζει πραγματικά. Λέγεται Football T. Έχει 3,5 αστέρια το PlayStation 5 Store. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχει τίποτα να κάνεις. Παιδιά, τι κάνω τώρα? Απλά πατάω αρένα. Το μόνο που γίνεται είναι ότι ανεβαίνει αυτό το σκορ εκεί πέρα. Παιδιά, πραγματικά πατάω όλα τα άλλα κουμπιά. Δεν γίνεται τίποτα. Και ανεβαίνει το σκορ. Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού ακριβώς αυτή τη στιγμή? Τι είναι αυτό που λέω μπροστά μου, παιδιά? Νομίζω ότι έχουμε το πρώτο ένα αστέρι στα 10. Δεν γίνεται να φτάσω στα 1000. Δεν είναι τίποτα. Απλά έτσι και απλά ανεβαίνει ένα σκορ. Και βάζω το τέτοιο στο δεν παίζεται. Αφού δεν παίζεται, δεν είναι παιχνίδι αυτό. Τι είδα μόλις τώρα, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάμε από αυτό που είχε 3,5 αστέρια σε αυτό τώρα που έχει 3,19. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είναι χειρότερο από το football team που μόλις παίξαμε. Είναι το Football Cup 2022. Όπως έχει στο FC, τα ονόματα είναι ό,τι να είναι. Όπως βλέπετε, Mbappa. Marcus Rashford. Έχει τον Μάνταλες. Όχι, τον Μάνταλο. Σέρχιο Ρώμας. Ναι, σιγά μην είναι και ο Χάρης Ρώμας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Press cross button to kick off. Ωραία, Μαρτιέλ. Ο Τζάμας. Πώς τρέχω? Δεν μπορώ να τρέχω. Τι είναι, ποιος είναι ρε φίλος Spider-Man, Harry Maguire? Πώς την κατέβασε έτσι την μπάλα? Shoot. Goal! Βάλαμε goal! Paul Pogba! Εντάξει, παιδιά, αντικειμενικά παίζει να είναι χειρότερο από ότι είναι το football team. Δεν υπάρχει. Ακόμα και εμένα να με βάζει να σου φτιάξει ένα ποδοσφαιράκι που δεν ξέρω καν πώς να γράφω κώδικα, θα στο έκανα καλύτερα. Πάσα. Τι έγινε, πού πήγε η μπάλα? Επίθεση. Μαρτιέλ. Τι κάνει όλος, κάνει στροφές. Τέλος το match λοιπόν. Λοιπόν, δεν θα το πω λίγο ποτέ, παιδιά. Το χειρότερο ποδοσφαιράκι που παίζει να έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. 1-5, γιατί όντως είμαστε στο γήπεδο και έβαλα και γκολ. Αλλά, παιδιά, και το Football Cup πάει στο δεν παίζεται. Απλά πάει μια θέση παραπάνω από ότι ήταν το football team που δεν έκανε τίποτα. Απλά πάτε και ένα κουμπί και ανέβαινε ένα ρυθμό. Δεν θα μας βγάλει κανένα παιχνίδι πόντους να παίζεται τώρα. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Super Bowl που έχω ακούσει καλά πράγματα γενικά. Αλλά όταν μπαίνω εδώ πέρα στα reviews, όλοι λένε ότι έχει θέματα με τους servers. Ότι δεν υπάρχουν servers, δεν μπορεί να παίξει με άλλα άτομα. Πιο παλιά ήταν πολύ καλό, τώρα πια δεν παίζεται, οπότε θέλω να πάω να το τεστάρω να δω όντως αυτό το παιχνίδι που είναι ένα πολύ περίεργο μίξ ποδοσφαίρου και Rocket League με όπλα και δεν ξέρω, θα πάω να το δούμε. Αλλά πριν μου στο πρώτο game έπρεπε να κάνω το tutorial, στο οποίο έπαιξα περίπου 15 λεπτά και υπήρξε λίγο rage. Ρε, δώσε μου την μπάλα! Δώσε μου! Έτσι, μπράβο! Την μπάλα! Δεν γίνεται να μην πει αυτό, δεν γίνεται να μην πει αυτό, έτσι μπράβο. Τι πρέπει να κάνω εδώ δηλαδή? Δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να κλείσω την μπάλα. Δεν μπορώ να βρω κάποιο game, παιδιά, οπότε δυστυχώς το Super Bowl παίρνει 1-5. Αλλά τώρα εδώ είναι το θέμα, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μέτριο game. Το μόνο θέμα είναι ότι δεν έχει σέρβερ αυτή τη στιγμή, οπότε γι' αυτό εγώ θα το βάλω το Super Bowl σε ένα μέτριο εδώ πέρα. Μην σου πω και ότι είναι καλύτερο και από. Όχι, εδώ πέρα το βάλουμε και χειρότερο από το No Fair Play. Αλλά ακόμα για μένα το Football Striker είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσα να κάτσω να προσπεράσω το high score μου κάθε φορά.
διαφορά. Τέσσερα παιχνίδια απομένουν. Βασικά θα μπορέσει κάποιο να είναι καλύτερο από το Football Streaker. Πάμε να δούμε. Επιστρέφουμε στο PS5 και αυτή τη φορά στο World Soccer εδώ πέρα. 3,5 αστέρια γι' αυτό. Αλλά από ό,τι είδαμε πριν, τα 3,5 αστέρια δεν σημαίνουν τίποτα. World Soccer. Pinball παιχνίδι είναι. Okay, κοίτα και το Streaker πριν δεν ήταν ποδοσφαιρικό παιχνίδι, α πούμε έτσι. Κοίτα, αυτό ήταν πολύ old school παιχνίδι όπως παίζαμε παλιά. Θα πάει στο κέντρο. Ρε φίλε, στο κανονικό το Pinball δεν μπορεί να πάρει και κάπως κάποιου έξτρα πόντου. Όχι, πήγαινε στην πέση. Από να κολλήσει το τέτοιο. Ωε, κόλλησε! Ρε! Μπάκαρε ρε! Και αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε, αφού είναι με σκορ και τέτοια, πιστεύω ότι υπάρχει ένα replayability. Μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω. Αλλά Pinball είναι ρε, εσύ πώς να παίξει. Κοίτα εδώ το τροματοφύλακα πώς έχει σώσει. Μπες! Ούτε στο FC δεν χάμε τόσο σουτ. Μπες. Να σου πω κάτι. Με έχει κρατήσει πάντως κάπως. Για αυτά τα 3 λεπτά. Θέλω όντως να κάνω καλό σκορ. Δεν είναι όπως τα άλλα που τουλάχιστον τα χάνες. Εντάξει, Pinball είναι ρε φίλε, πώς να. Όχι, στη μέση. Α, να σου πω λίγο κάτι. Εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά ούτε ήταν και το Streaker. Απλά έχει ποδοσφαιρικό θέμα. Εγώ μάγκες θα το δώσω ένα 2,5 στα 5. Εντάξει, δεν είναι κάτι απίστευτο, δεν είναι κάτι κακό. Στο tier list μας θα το βάλω το Pinball Soccer απλά στο κακό. Εντάξει, είναι χειρότερο από ότι ήταν τον Collage 2. Ακόμα Football Streaker είναι στην κορυφή του πρώτου παιχνιδιού που παίξαμε. Αλλά παιδιά, έχω κρατήσει τα 3 παιχνίδια που φαίνονται τα πιο αστεία για τελευταία. Οπότε πάμε να δούμε αν όντως θα μπορούμε να περάσουμε ωραία με ένα παιχνίδι. Λοιπόν, μάγκες, το επόμενο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που περιμένω πώς και πώς να παίξω. Δεν έχει βγει ακόμα, θα παίξουμε το demo, γιατί βγαίνει σε περίπου 2 εβδομάδες. Λέγεται Drunken FC. Και από ό,τι καταλάβει είναι σε μια φάση Stumble Guys μπάλα. Είναι όλοι πιωμένοι, δεν ξέρω, μου φαίνεται full τρολιά. Αλλά ένα παιχνίδι που ίσως έχει προοπτικές να είναι καλό. Κουνάει το αριστερό μου πόδι με το αριστερό μου οκλό και το δεξί με το δεξί μου οκλό. Οπότε πλέον. Πω ρε φίλε αυτό. Αυτό άμα το παίζει με φίλους ειδικά. Πώς πάει έτσι, ρε φίλε. Ούτε εγώ μετά από κρασιά δεν πάω έτσι, Κυριακή πρωί. Ναι, το κάναμε, ωραία, τέλεια. Τώρα με το δεξί. Παιδιά, αυτό παίζει να έχει πολύ πλάκα. Κοίτα εδώ, ρε, τι παίζω. Τι παίζω. Όλη η μπύρα έχει χιλικά. Τι παίζουμε τώρα, βραδιάτικα. Το έκανα. Κάναμε το δώρο, λέει. Α, με αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πάμε να παίξουμε σίγουρα ένα μάτς. Τι δεν μπορούμε να παίξουμε άλλους. Α, δυστυχώς, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, επειδή είναι το demo, δεν έχει να παίξει με άλλους ακόμα. Εκτός αν παίξει το ίδιο τέτοιο, αλλά δεν έχει κάνει το tutorial. Όταν βγει αυτό, κανονικά θέλω σίγουρα να μαζέψω την παρέα για να παίξουμε. Πάμε εδώ. Αριστερό. Πίσω το πόδι μπροστά. Ναι! Γκολε! Πώς κάνει έτσι τα χέρια του, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό σίγουρα βλέπω προοπτικές. Ειδικά αν μαζευτείτε καμία τετράδα και παίξετε 2v2, θα πέσει το κλάμα. Οπότε γι' αυτό θα του βάλω, παιδιά, ένα 4 στα 5 από μένα. Παρότι δεν παίξαμε κανονικό game, καταλαβαίνω ότι δουλεύουν αυτά που έχουν χτίσει τα παιδιά. Παρότι φαίνεται έτσι τρόλικο, έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Χρησιμοποιείς ένα κουμπί για ένα πόδι και ένα κουμπί για το άλλο πόδι. Και πρέπει να κάπως να κουνηθείς και να βάλεις γκολ. Του βάλα 4 στα 5, οπότε δεν γίνεται να πάει καμπαλό. Γιατί το Drunken FC πρέπει να πάει στο φοβερό, γιατί παρότι είναι όπως είπα τρόλ, δεν είναι κακό παιχνίδι όπως τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα απλά είναι χτισμένα με το στιέρα. 2 παιχνίδια απομένουν. Γκολε! Τώρα πάμε από ένα τρολ παιχνίδι που τουλάχιστον περάσαμε καλά σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις χειρότερες κριτικές στο Steam. Λέγεται Furious Goal και από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται τόσο κακό. Γιατί είναι τόσο κακό? Εδώ πέρα ο PB Blaze λέει το παιχνίδι είναι γεμάτο bugs και λέει ότι στο trailer, αυτό που είδα και εγώ και είπα ότι δεν φαίνεται τόσο κακό, δεν έχει αυτά τα bugs. Οπότε ίσως λένε ψέματα και κάνουν clickbait απλά. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή μπροστά μου, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να πατήσω τίποτα. Δεν θέλω να ξεκινήσω ένα παιχνίδι. Όχι, δεν θέλω πίσω. Κάτι τα σπάσω αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν θέλω να παίξω, βγάλε με έξω. Επιτέλους κατάφερα να το φτιάξω, παιδιά, εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παιχνίδι αυτό πραγματικά, αλλά PGFC λοιπόν, έχουμε τον Abbast. Το Ρέιτσελ, το Μπένι. Τι βλέπω μπροστά μου, ρε φίλε. Νομίζω ότι αυτό παίζει να είναι όντως χειρότερο από ό,τι ήταν το Football T. Πώς αλλάζω παίχτη. Πώς κουνιέμαι. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα φάμε γκολ. Φάγαμε γκολ. Μέχρι αν ακούτε και τον ήχο, παιδιά, δεν υπάρχει χειρότερο ήχο. Η άλλη είναι AI στο Θεό. Είναι σαν να κάποιο να είπε στο ChatGPT να φτιάξει ένα παιχνίδι. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Δεν μπορώ. Κάνω το πληκτρολόγιο μου για να βρω που είναι τα κουμπιά. Δεν κάνει τίποτα, παιδιά. Το παιχνίδι πραγματικά είναι ChatGPT. Γράψε μου κώδικα για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και του βγήκε αυτό. Βασικά, αν το είχε κάνει το ChatGPT, θα είχε βγει ακόμα καλύτερο. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό. 0 στα 10, ακόμα χειρότερο από το Football Team αυτό. Τουλάχιστον στο Football Team όντω πάταγε κάτι και γινόταν κάτι. Πάμε εδώ πέρα. Furious Goal, παιδιά, δεν παίζεται. Κάτω, χάλια, ό,τι χειρότερο. Ένα παιχνίδι μας έμεινε τώρα. Έχω κρατήσει, πιστεύω, το καλύτερο για τελευταίο. Θα μπορεί όμως να ξεπεράσει τον Drunken FC. Το τελευταίο παιχνίδι λέγεται Super Arcade Soccer και στο Steam έχει
mixed βαθμολογίες. Μερικοί λένε ότι είναι εντάξει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή πάλι ο Kafka εδώ πέρα λέει ότι είναι γεμάτο bugs, δεν παίζεται καθόλου. Για 3,5 ευρώ λοιπόν, Super Arcade Soccer. Ίνας Φατφετζίδης. Ω, είναι σαν το άλλο παιχνίδι. Έχουν πάρει κανονικά ονόματα και τα έχουν κάνει. Τα έχουν σκοτώσει. Για να δούμε ποιον έχουμε εδώ πέρα. Του Ρωσόδης. Τι καλύτερο. Λοϊνέλ Μίσε. Κροστιώνα Ρανόλντο. One eternity later. Λάκος Πουκάιτα. Ω, απίστευτο τάκλι. Ρε! Μπράβο ρε. Βλοχαδόμη. Από θέμα χειρισμού το παιχνίδι είναι ό,τι χειρότερο. Την μπάλα, πώς την παίρνω. Δεν ξέρω καν πώς να κάνω τάκλιν, δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Πρες. Ημίχρονο. Δεν πειράζει, τα γκολ έρχονται, παιδιά, τα γκολ έρχονται. Απλά πρέπει να ρολάρει λίγο η μπάλα, να μάθουμε λίγο το παιχνίδι. Ό,τι να είναι πραγματικά, τι παίζω, τι κάθομαι και κάναμε τη ζωή μου πραγματικά. Όχι ρε. Δεν είναι φάουλ. Φύγαμε, αντεπίθεση. Αναστήσα ως Ντίνος. Έλα. Μπαίνουμε στην περιοχή. Γκολ! Βγάλαμε και τρόφι κιόλας. Στο 89 είναι. Έλα, πάρ' την μπάλα. Έληξε! Κερδίσαμε το πρώτο μας μάτς. Βασικά το μόνο μας μάτς, γιατί αποκλείεται να με βάλω σε αυτό το μαρτύριο και πάλι. Το παιχνίδι είναι ό,τι χειρότερο, αλλά γι' αυτό σήμερα παίζαμε τα χειρότερα παιχνίδια που υπάρχουν στον κόσμο. Βάλτε ένα 3 στα 5, μωρέ. Μόνο και μόνο επειδή γέλασα με τα ονόματα. Για το Super Arcade Soccer στο tier list θα πάει εδώ πέρα, νομίζω, έτσι στο μέτριο και πίσω από το Super Bowl, αλλά καλύτερο από τον Κολάσο 2. Βασιλιάς των χειρότερων παιχνιδιών σήμερα είναι το Drunken FC, γιατί πιστεύω ότι έχει προοπτικές. Και πραγματικά αυτά τα 3 εδώ κάτω πιστεύω πρέπει να διαγραφούν από τον πλανήτη. Γιατί υπάρχουν ακόμα αυτά τα παιχνίδια. Αν θες να δοκιμάσω κι άλλα καταραμένα ποδοσφαιράκια, τότε κάνε ένα subscribe ώστε να φτάσουμε στους 250.000. Και αν θες να δεις όταν δοκίμασε μερικά τα πιο περίεργα, όχι απαραίτητα κακά ποδοσφαιράκια, απλά περίεργα, τότε πάτε να δεις το βίντεο εδώ πέρα. Αυτά ήταν full παράξενα.